Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είναι όλα καλά. Σήμερα λοιπόν, 23 Οκτωβρίου, κλείνουμε ένα χρόνο. Μεγάλωσε το μωράκι μας, έκλεισε χρόνο. Ένα χρόνο λοιπόν. Ακριβώς τέτοια μέρα λοιπόν πέρσι, παιδιά, είχα παραλάβει τη μηχανή και είχα φύγει από την αντιπροσωπεία για να κάνω την πρώτη βόλτα. Απίστευτο ότι πέρασε ένας χρόνος, ένας χρόνος μαγείας, εγώ μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ αυτή η μηχανή, ένα χρόνο τώρα. Έχω κάνει 24.000 χιλιόμετρα, όπως βλέπετε, 24.000 και 20 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο ακριβώς. Αυτό πολύ απλά γιατί τη μηχανή την είχα και για καθημερινή χρήση, για να πηγαίνω στη δουλειά μου, έτσι, από το Τριλοφάρα, Μαγεία, μέχρι κέντρο Θεσσαλονίκης και πίσω. Επίσης ήταν η μηχανή που έκανα τα ταξίδια μου, ήταν η μηχανή η οποία έκανα τις βόλτες μου. Γενικά ήμουνα όλη μέρα πάνω στη μηχανή και λόγω εργασίας, όχι ότι πηγαίνω στη δουλειά, όχι ότι είναι η δουλειά μου, αλλά πηγαίνω με αυτήν στη δουλειά μου, οπότε καθημερινά τα χρησιμοποιούσα, και λόγω για το ότι τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, άμα έχει καλό καιρό, δεν κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να πάμε μία βόλτα με τη μηχανή, για να είμαστε όλοι ψυχικά λίγο πιο υγιείς. Τώρα τι να πω, δηλαδή, πραγματικά εγώ δεν έχω βρει αρνητικά, εντάξει, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχω πει τα αρνητικά της μηχανής. Okay, για κάποιους είναι η ζελατίνα, εγώ είμαι 1,75, οπότε δεν έχω πρόβλημα με τη ζελατίνα. Άλλοι λένε για τη θέση, εγώ έχω τη μαμά της Έλα. Ό,τι ταξίδι και να έκανα, ό,τι βόλτα και να έκανα, δεν πιάστηκε ο κόλος μου, να σας πω την αλήθεια. Είμαι Κυριλαίο, οπότε δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Θα μπορούσε να είναι πιο ανατομική, okay, ναι, δεν το συζητώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και η χειρότερη θέση που έχω κάτσει πάνω στη μηχανή, οπότε όλα καλά. 24.000 χιλιόμετρα λοιπόν που λέτε, σε ένα χρόνο. Και τώρα έρχεται το τι μου κόστησε, έτσι, όλο αυτό, γιατί τα 24.000 χιλιόμετρα δεν έρχονται έτσι απλά, έτσι θέλει τα σέρβις της, θέλει την περιποίησή της, οπότε όπως και να το κάνουμε, είχε τα έξοδά της. Το πιο βασικό από όλα λοιπόν στα σέρβις ήταν η αλλαγή λαδιών και φίλτρου κάθε 5.000 χιλιόμετρα. Αυστηρά, έτσι, η πρώτη στα 1.000 και μετά 5, 10, 15, 20. Τώρα δηλαδή σε 1.000 χιλιόμετρα είμαι πάλι για αλλαγή. Κάτσε να το περάσουμε μία αυτόν. Έχει λίγο αεράκι, ελπίζω να μην ακούγεται, γιατί έχω ανεβάσει λίγο την ένταση για να μπορείτε να μ' ακούτε λίγο πιο δυνατά. Και τώρα με τον αέρα δεν ξέρω αν κάνει θόρυβο ή όχι, θα φανεί, αλλιώς θα το ξαναγυρίσουμε. Οπότε λοιπόν, παιδιά, λάδια και φίλτρο λαδιού κάθε 5.000 χιλιόμετρα αυστηρά, αλλαγή φίλτρου αέρα κάθε 10 και κάθε 5 καθάρισμα. Δηλαδή είχαμε να αλλάξει, ας πούμε, έλεγχο και καθάρισμα, στα 10 άλλαγμα. Πήγαινε έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μπουζί ανά 10 τα αλλάζαμε. Το ξέρω ότι λέει ανά 20 η μαμά, αλλά επειδή σου λέει κάθε 10 έλεγχο, θα μπει ο άνθρωπος να αλλάξει να ελέγξει τα μπουζί, ρε φίλε. Ας τα αλλάξει, 10 ευρώ ήταν κιόλας, δηλαδή δεν είναι κάτι αμαγκετή. Σιγά το κόστος. Να ήταν αυτό δηλαδή. Μέσα σε αυτά τα χιλιόμετρα λοιπόν, τι άλλο κάναμε? Αλλάξαμε στις 10.000 αλυσιδιογράνασα, γιατί τα στόκ, το είχα πει και από την αρχή, ρε παιδί μου, ήταν
ανυπόφορα. Εντάξει, πολύ κακής ποιότητας αλυσίδα. Δεν ήταν έτσι για πολλά πολλά. Επίσης, στις 18.000 πες, άλλαξε και τα μαμάτα λάστιχα. Είχαν φθαρεί τελείως, είχαν λιώσει, οπότε άλλαξα λάστιχα. Έβαλα τα Metzeler, τα Sportec, λέγονται, M9RR. Όχι, αλεπουδίτσα. Κρίμα. Έτσι για λίγο πιο σπορ, έτσι για το καλοκαιράκι που θα έχει καλό καιρό. Τώρα έτσι κι αλλιώς είμαστε ήδη στις 7.000 χιλιόμετρα, οπότε πολύ ψωμί δεν έχουν για αυτά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή σε 3-4 χιλιάδες χιλιόμετρα, 4 δεν ξέρω αν θα βγάλουν κιόλας, θα είναι πάλι για αλλαγή. Εντάξει, είναι πιο μαλακά, οπότε είναι λογικό. Επίσης, τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μια φορά στις 10.000 και στις 20 καθαρισμό ψεκασμού, back και τα λοιπά. Τώρα στις 25 έχουμε να κάνουμε έλεγχο και ρύθμιση, έλεγχο και... Τώρα στις 25.000 λοιπόν που λέτε, παιδάκια μου, χωρίς αρδάμ, είναι να κάνουμε έλεγχο και ρύθμιση βαλβίδων. Πρέπει να γίνει και αυτό. Εισαγωγής, εξαγωγής, να δούμε τι παίζει και εκεί πέρα, αν έχουν κάποια κενά, αν έχουν αλλάξει τα κενά τους, αν έχει γίνει οτιδήποτε. Πρέπει να γίνει και αυτό. Οπότε που λέτε, ήρθαν αρκετά σέρβις μέσα σε μια χρονιά. Να σας πω την αλήθεια, περίπου ανά 3 μήνες εγώ πήγαινα για σέρβις. Και να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να κάνει και παραπάνω χιλιόμετρα. Δηλαδή έκατσαν πολλές φορές που λόγω δουλειάς δεν πήρα τη μηχανή, αναγκαστικά ήμουνα με αμάξι. Έκανα 2 μέρες λόγω βροχής ήμουνα με αμάξι. Αρκετές φορές που ήμουνα ψυχολογικά πιο down δεν την πήρα τη μηχανή. Άντε, πέλα. Ναι, θα μπορούσαν να γίνουν και παραπάνω χιλιόμετρα. Πολλά ταξίδια με τα παιδιά αναγκαστικά δεν τα έκανα, πολλές βόλτες και τέτοια. Anyway, το κόστος, παιδιά, άμα κάτσετε και το υπολογίσετε, είναι... Δηλαδή, στα λάδια φίλτρα μπουζί είσαι γύρω στο εκατοστάρικο, 100 κάτι πόσο βγαίνει. Τα λυσιδογράναζα, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει κόνα 200. Τα λάστιχα πήγανε 360. Γενικά έφυγαν λεφτά, δεν τα λυπηθήκαμε. Εντάξει, φαίνονται πολλά, έτσι, φαίνονται πολλά. Δηλαδή, πρέπει να έφυγαν κανένα χιλιάρικο μόνο για σέρβις, αλλαγή για αλυσιδογράναζα, τους καθαρισμούς που κάναμε, τα λάστιχα, δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα χιλιαρικάκι μέσα στη χρονιά έφυγε για σέρβις. Αλλά το θέμα ποιο είναι, δεν θεωρώ ότι είναι ακριβό. Είναι μια μηχανή γενικά που, εντάξει, για την κατηγορία της δεν έχει τόσο ακριβά σέρβις, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα λάδια της να κάνουμε, 3 λίτρα παίρνει. Δηλαδή θα αγοράσεις 3 λίτρα, ας πούμε, 30 ευρώ και θα τα δώσεις. Πώς το κάνουμε? Άμα βάλεις και το φίλτρο και τα εργατικά, εντάξει, ένα 60-70 το έχεις, ρε φίλε. Άμα αλλάξει και που ζεις άλλα 15-20 ευρώ συν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για το μέγεθος της μηχανής έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα σε μια χρονιά. Άλλοι δηλαδή τις χρησιμοποιούν μόνο για τις βόλτες τους. Οπότε αυτό το χιλιάρικο που λέμε αυτή τη στιγμή για άλλους είναι 3 ετών σέρβις ή 4 ή 2. Έτσι, δεν είναι... Εντάξει, εγώ λίγο το ξεφτύλισα.
Οπότε να ξέρετε, κάπου εκεί είναι το κόστος της. Αλλά η συναισθηματική γαλήνη που σου προσφέρει, παιδιά, αυτή η μηχανή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει. Μιλάμε... Είναι ένας άλλος κόσμος. Αυτός ο κινητήρας, τρομερός, η ροπή από τα χαμηλά, τα ανοίγματα, όλο αυτό το all in one πακέτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι τρομερό value for money, τρομερό. Νομίζω ότι άξιζε η επιλογή. Άξιζε με τα χίλια. Οπότε και πάλι χρόνια της πολλά, έτσι, το μωράκι μου εδώ. Χρόνια σου πολλά. Να τα κατοστήσεις θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά τουλάχιστον να φτάσεις στα 10-15 χρόνια. Έτσι που λέτε. Ευχηθείτε της λοιπόν, χρόνια πολλά. Κάντε like, subscribe αν θέλετε να τη βλέπετε, την ομορφιά μου εδώ πέρα. Και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! That's all, folks.